Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την κλιματική κρίση είναι να βρεθεί ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ της ίδιας της κοινωνίας, των επιστημόνων που μας δίνουν στοιχεία που όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο στερεά και ακλόνητα, με λιγότερους να τα αμφισβητούν, και βέβαια των ανθρώπων που είναι στις θέσεις ευθύνης και μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τους σωστούς όρους, καλέσαμε την δόκτωρα Αλεξάνδρα Πολιτάκη και τον συνεργάτη της, τον Χρήστο Τογούλα. Είναι πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το Κλίμα και ξεκινάμε προσωποποιημένες ενημερώσεις και συζητήσεις διαδραστικές με κάποιους κρίσιμους φορείς. Θεωρώ ότι ο κρισιμότερος όλων είναι οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι που επικοινωνούν τα ζητήματα αυτά, γιατί αν τα κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος, τότε θα μπορούν να δώσουν την ευρύτερη εικόνα στον απλό κόσμο, που είναι η κρισιμότερη παράμετρος στην εξίσωση. Ταυτόχρονα και οι αιρετοί, όσοι είμαστε στα συμβούλια που πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε δύσκολα θέματα και να λάβουμε σωστές αποφάσεις, έχουμε την ίδια ανάγκη να καταλάβουμε λίγα περισσότερα από αυτό το χαοτικό θέμα που λέγεται κλιματική κρίση. Και σε αυτό το τρίγωνο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε τόσο αξιόλογο άνθρωπο και συνεργάτη, την Αλεξάνδρα την Πολιτάκη. Σαν Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής θα δουλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση και με τους φορείς του τουρισμού σήμερα και θα ακολουθήσουν αντίστοιχες θεματικές συζητήσεις με τους συνεργάτες μας στην Περιφέρεια, τους συναδέλφους αντιπεριφερειάρχες, υπό το συντονισμό του ίδιου του Περιφερειάρχη, ώστε να επεκταθεί αυτό σε όλη την Κρήτη, για να μπορέσουμε να ενώσουμε την επιστημονική γνώση της λήψης των αποφάσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο με τους απλούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τη δική τους την επιβίωση, θέλουν να συνεισφέρουν για το κλίμα, αλλά χωρίς να παραβιάζεται η ανάγκη για την προσωπική τους επιβίωση. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους, μια ομάδα στόχου πολύ κρίσιμη και πολύ κομβική, όπως καταλαβαίνετε, αλλά και στους εκπροσώπους του τουρισμού, ένας εξίσου κομβικός τομέας, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, που τον κοιτάμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή, γιατί είναι ένα μοντέλο που βλέπουμε ότι αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδα χρηματοδότησης, όσο και μέτρων και πρακτικών, είναι πάρα πολύ πυκνές και πάρα πολύ δυναμικές. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία το μεσημέρι, στο αμέσως επόμενο workshop, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες, θα πλαισιωθούν και με άλλες από την περιφέρεια Κρήτης και θα δημιουργήσουν ένα παράδειγμα για τη σχέση του πολίτη με την τοπική κοινωνία, τον τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να σταθούν και να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και πώς μπορούν να πάρουν μέρος, όχι μόνο ως αποδέκτες των αποφάσεων, αλλά και ως ενεργοί συμμετέχοντες, τόσο στη διαβούλευση όσο και στη λήψη των αποφάσεων. Αυτή είναι η βάση στην οποία δουλεύουμε. Περιλαμβάνει πάνω από 200 μέτρα, δηλαδή στόχους συγκεκριμένους που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι το 2030. Για να είναι επιτυχής η πορεία προς το 2030 και σε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Από τους φορείς αυτοδιοίκησης μέχρι τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και βέβαια τις όποιες συλλογικότητες. Ένα από τα πολλά, από τα πολύ σημαντικά μέτρα, ποιο είναι, θα πρέπει έτσι να εφαρμοστεί πάση θυσία. Αυτό που θεωρώ εξόχως σημαντικό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι είναι αυτό που έρχεται, ποιες είναι οι προβλέψεις δηλαδή για τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Το μείζον είναι η πολιτική προστασία, δηλαδή να έχουμε εικόνα το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί ώστε να κινδυνεύουμε λιγότερο από όλα αυτά τα φαινόμενα που διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτά που ξέραμε στο παρελθόν. Για να μπορέσει να επιβιώσει και η κριτική οικονομία, πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούμε ώστε να γίνουν οι όποιες προσαρμογές απαιτούνται και στον τουρισμό, που ήδη θα γίνουν αναλυτικές συζητήσεις με βάση δεδομένα και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και στον τομέα των πρωτογενή, που είναι συστατικό στοιχείο της κριτικής οικονομίας και πρέπει από κοντά και από νωρίς, με τα νέα δεδομένα, με λιγότερο νερό, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να σταθούμε στο πλευρό των παραγωγών, ώστε να πάνε έγκαιρα σε διαφοροποιήσεις που δεν θα τους κλονίσουν την καθημερινότητα ή δεν θα τους ανατρέψουν την οικονομία τους, αλλά θα τους καταστήσουν έτοιμους όταν θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα.